Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα Τρίτη θα αρχίσουμε το πρόγραμμά μας στις 11:20 με ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς κινουμένων σχεδίων ΣΑΓΜΑ. Στις 12 παρατέταρτο μπορείτε να δείτε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς «Η εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη». Στις 12:30 μια καλημέρα είναι αυτή με τη Ρούλα Κορομιλά. Τόλμη και γοητεία στις 2 και στις 2:30 τα πρώτα γεγονότα της ημέρας. Τη συνέχεια της βραζιλιάνικης σειράς «Μαρίνα η Αγαπημένη» μπορείτε να τη δείτε στις 3:30. Στις 4 ταξίδι στη χώρα με τα μαύρα και άσπρα τετράγωνα και ο ανέμελος Τόμπι για τους μικρούς μας φίλους. Η περιπετειώδη σειρά «Το μυστήριο του Χρυσού Πιθήκου» θα μεταδοθεί στις 5:25. Σέρες, πορεία μέσα στο χρόνο από την εκπομπή «Η Ετένα σε όλη την Ελλάδα» στις 5:30. Στις 6 παρασκήνιο με τίτλο «Ο Le Corbusier και η Ελλάδα». Το απογευματινό δελτίο ειδήσεων στις 6 και στις 6:30 «Η ζωή στην Ελλάδα». Στις 7 στη δίνη της εξουσίας και του έρωτα. Μαγκάιβερ, ο πολυμήχανος τυχοδιώκτης με τον Ρίτσαρντ Ντι Άντερσον στις 7:30. Οι βραδινές μας ειδήσεις θα μεταδοθούν στις 8:30 και στις 9 Moody Allen 90. Σε απευθείας μετάδοση από την Νάπολη θα παρακολουθήσετε τον ημιτελικό μεταξύ Ιταλίας-Αργεντινής. Στις 11:15 μπορείτε να δείτε την ελληνική κωμωδία «Η αδελφή μου θέλει ξύλο» που σκηνοθέτησε ο Κώστας Λιχναράς. Παίζουν Γιάννης Γιονάκης, Νίκη Λινάλδου, Νίκος Ρίζος, Βασίλης Αυλονίκης, Διονύσης Παπαγιονόπουλος. Να είσαι τα κόρη κάποιου γουλάνδρη, να σε ρωτευότανε ο γιος κάποιου ευγενήνη και τότε μάλιστα. Αλλά έτσι φτωχούλα όπως είσαι και πατήρω εκεί πέρα, πώς θα την κάνεις αυτή τη ζωή, από πού και σου πρέπει να είσαι. Εκτός βέβαια, αν γίνεις ο κόρη. Να σου πω κάτι. Ειλικρινά αυτό θα ορκίζομαι ότι δεν θα το ήθελα. Αλλά ένα μάχη και έχω κόντα. Λοιπόν, καλό ταξίδι σας. Ευχαριστώ και θα σας τηλεγραφήσω αμέσως. Ναι, θα περιμένω. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Η αδερφή μας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το καβάλι και η δόξα μας. Μπράβο, κύριε Φραγκόπουλο. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Να, είδα τη φωτογραφία σας στην εφημερίδα. Έλεγα λοιπόν στον αδελφό σας πόσο εκτιμώ τους καλλιτέχνες. Είμαι λάθος της τέχνης. Διότι η τέχνη, μα κύριε Ντοκ, ξεχάσατε να περάσετε να κανονίσουμε εκείνο το δάνειο που λέγατε. Τι να έρθω, κύριε Μπαμπά, και σε γλώσσα μου. Με ζητήσατε. Κύριε Παπα Ευστρατείου, έχετε υπόψη σας την έτσι. Θα διακόψουμε για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα και αμέσως μετά θα δείτε τη συνέχεια της ελληνικής ταινίας. Τα τελευταία γεγονότα του Μουντιάλ μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια την ενημερωτική εκπομπή με τίτλο «Ο εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης».